εμείς. Φοβάται μία κάτι, επιλογή. Κύριε Κεγκέρογλου, γιατί δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Τι φοβάται, δεν το ξέρω αυτό. Θα μα το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε. Φοβόται τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τσάκοπουλο. Φαίνεται τώρα ότι δεν με αφήνετε να μιλήσω. Θα μιλήσω όμω. Ο σεβασμό στου θεσμού και στο Επιστημονικό Συμβούλιο τη Βουλή δεν μπορεί να είναι άλλα κάτω. Κύριο Καστανίδη που λέει άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν, να μιλήσω, κύριε Οικονομή. Φράξα του Σαμαρά στο κοινάλιο, κύριε Γεωργιμίντο. Είστε αστείο, κύριε Ριγκάκη. Είστε αστείο, κύριε Ριγκάκη. Αλλά θα αφήσετε να μιλήσω. Θέλετε, δεν θέλετε, θα με αφήσετε να μιλήσω. Διαφώνησε. Λοιπόν, διότι το δικαιούμαι. Επειδή το δικαιούμαι, λοιπόν, δεν διαφώνησε κανεί. Δεν διαφώνησε. Εμείς είμαστε θα σας πω. Εμείς είμαστε λοιπόν με τις συλλογικές αποφάσεις και την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεν υπήρξε καμία δήλωση Καστανίδη, υπήρξε ένα δημοσίευμα του ντοκουμέντου. Αλλά ξέρετε, οι προσωπικές είτε νομικές είτε πολιτικές απόψεις υπάρχουν πάμπολες σε όλα λοιπόν, τα κόμματα. Αυτό που έχει αξία. Θα συνεδριάσει, κύριε Γεωργόπουλο. Γιατί κολυσιεργείτε και πάτε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν υπάρχει καμία κολυσιεργία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κολυσιεργεί, διότι δεν στέλνει τους αντικαταστάτες των δύο βουλευτών που πρέπει να αντικατασταθούν. Βέβαια. Ο σεβασμός στην κανονικότητα είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι άλλα κάτι. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γεωργόπουλο, γιατί είχατε κάτι χθες. Είχαμε χθες τη συνεδρίαση του ενιαίου πολιτικού κέντρου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στρατηγική του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, ναι. Όπου υπήρξε γιατί ομοφωνία και πλήρης, αυτά, και πλήρης επιβεβαίωση. Το ναι. ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, κύριε Οικονόμου, είναι ο βασικός πυλώνας του κινήματος αλλαγής. Ναι. Έτσι θα προχωρήσουμε δηλαδή, με αυτόνομη η πορεία. Γεμματά, πού είναι πρόεδρος τώρα. Τώρα είναι πρόεδρος και στο κίνημα αλλαγής και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ενιαία ηγεσία και θα προχωρήσουμε. Όχι, τα κλείσαμε αυτά τα ζητήματα. Έχισε το θέμα διαρχίας. Κλείσαμε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Και μέσα από ένα γόνιμο διάλογο. Από διάφορα στελέχη. Για την ηγεσία, όχι, καμιά. Ναι. Προχωρούμε ομόφωνα στρατηγική. Ούτε ο επιπλέον, όχι, βεβαίως. Και κάναμε ένα γόνιμο διάλογο για τον τρόπο που θα προσαρμόσουμε το καταστατικό. Δεν ξέρω. Σας βλέπω πολύ προεδρικό. Εγώ έτσι αλλιώς είμαι ο γραμματέας συμβουλευτής ομάδας και εκφράζω την πλειοψηφία. Τη μεγάλη πλειοψηφία εκφράζω. Αλλά άρα δεν με ολοκλήρωσα ότι αύριο στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ναι. Θα εισηγηθούμε την προσαρμογή του καταστατικού όρτος ώστε να εξυπηρετείται αυτή η λειτουργία του ΠΑΣΟΚ ωραία. Και του κινήματος αλλαγής με την ενιαία στρατηγική της αυτόνομης πορείας. Άρα γεννηματά δεν υπάρχει τίποτα άλλο λέτε. Και ταυτόχρονα... Μαζί με το ΠΑΣΟΚ εννοείς. Και ταυτόχρονα θα οριστεί και η ημερομηνία του συνεδρίου που θα γίνει μέχρι 7 Δεκεμβρίου το αργότερο. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλά. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Χριστούγεννα στο εορταστικό Παρίσι και την Disneyland, ένα πενταήμερο ταξίδι για δύο ενήλικες και ένα παιδί μέχρι 12 ετών από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Guinness.